Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Ο δήμαρχος Ιάσμου Τζανέρη Μάμη, η αντιδήμαρχη, ο γεωπόνος του Δήμου Ιάσμου και ο επόπτης του ΕΛΓΑ πραγματοποίησαν αυτοψία στους οικισμούς που βρίσκονται στην περιοχή Γιακά από ασώματους μέχρι και φωλιά λόγω της έντονης χαλαζόπτωσης που σημειώθηκε την Κυριακή 21 Απριλίου του 2024 και έπληξε διάφορες καλλιέργειες. Σήμερα βρέθηκαν 23 Τετάρτου του 2024 στη Δήμη του Δήμου Ιάσμου, όπου συνομίλησαν με τους καλλιεργητές για τις ζημιές που προκλήθηκαν. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ο Δήμαρχος Ιάσμου, κ. Τζανέρη Μάμ, η αντιδήμαρχη, ο γεωπόνος του Δήμου Ιάσμου και ο επόπτης του ΕΛΓΑ πραγματοποίησαν αυτοψία στους οικισμούς που βρίσκονται στην περιοχή Γιακά από ασώματους μέχρι και φωλιά λόγω της έντονης χαλαζόπτωσης που σημειώθηκε την Κυριακή 21 Απριλίου του 2024. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε πως ξεκινάει άμεσα η διαδικασία για την εκτίμηση των ζημιών. Ο Δήμαρχος Ιάσμου, κ. Τζανέρη Μάμη, η Αντιδήμαρχη, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Εμμανουήλ Ταπατζάς, Περιφερειακή Σύμβουλη και ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Θράκης, κ. Πανταζής, βρέθηκαν σήμερα 23 Απριλίου στη Δήμη του Δήμου Ιάσμου, όπου συνομίλησαν με τους καλλιεργητές για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τη χαλαζόπτωση. Είμαστε στη διάθεση της περιοχής, βοηθώντας τον προγραμματισμό για να μπορέσουν να αποζημιωθούν γρήγορα οι πληγέντες. Θα προχωρήσουμε άμεσα στην καταγραφή των ζημιών και το Γραφείο Αγροτών του Δήμου μας θα είναι στο πλευρό των καλλιεργητών, δήλωσε ο Δήμαρχος Ιάσμου, κ. Τζανέρη Μάμ. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης Εμμανουήλ Ταπατζάς με τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ Θράκης Δημήτρη Πανταζή βρέθηκαν σήμερα σε οικισμούς του Δήμου Ιάσμου στην περιοχή του Γιακά που επλήγησαν από ισχυρή χαλαζόπτωση τις βραδινές ώρες της Κυριακής 21 Απριλίου με αποτέλεσμα τις εκτεταμένες καταστροφές στα Κεράσια. Ας δούμε περισσότερες λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης Εμμανουήλ Ταπατζάς από κοινού και με το προϊστάμενο του ΕΛΓΑ Θράκης Δημήτρη Πανταζή βρέθηκαν σήμερα σε οικισμούς του Δήμου Ιάσμου στην περιοχή του Γιακά που επλήγησαν από ισχυρή χαλαζόπτωση τις βραδινές ώρες της Κυριακής 21 Απριλίου. Με αποτέλεσμα τις εκτεταμένες καταστροφές, στη Δήμη είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και να συνομιλήσουν με τους παραγωγούς, τους οποίους ενημέρωσαν για τις ενέργειες που έγιναν από πλευράς αυτοδιοίκησης για την όσο δυνατόν ταχύτερη αποζημίωσή τους. Σε καλλιέργειες κερασιών, σε Δήμη, Φωλιά, Ρίζωμα, Θάμνα, Αγίασμα και Σώστη εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ζημιές περίπου σε 160.000 δέντρα, ενώ οι καταστροφές σε Κεράσια εκτιμούνται σε ποσοστό πάνω από 90% με συνέπεια την αισθητή μείωση της φετινής παραγωγής. Ο Αντιπεριφερειάρχης Εμμανουήλ Ταπατζάς ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο Τοψίδη για το έμπρακτο ενδιαφέρον του για τους παραγωγούς στη Ροδόπη, όπως και τον προϊστάμενο Δημήτρη Πανταζή και τα στελέχη του ΕΛΓΑ για την άμεση ανταπόκριση στην καταγραφή των ζημιών. Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για να υπάρξει δίκαιη αποζημίωση για τους πληγέντες παραγωγούς που βιοπορίζονται από την καλλιέργεια του κερασιού, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης. Στην διάρκεια της συζήτησης με τους παραγωγούς έγινε γνωστή η πρόθεση της διοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να αξιοποιήσει προγράμματα αντιχαλαζικής προστασίας για την ένταξη αυτών των κερασοπαραγωγών της Ροδόπης. Στις επισκέψεις της πληγής στις περιοχές του Δήμου Ιάσμου, παρόντες ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενού Τομέα και Κτηνοτροφίας Ριτβάν Χατζή Μεμέτ, ο εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα ψηφιακής μετάβασης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πολιτικής γης Ριτβάν Μολάισα, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αχμέτος Μαν Πεχλιβάν και οι υπηρεσιακοί παράγοντες από την ΔΑΟΚ Ροδόπης. Να σημειωθεί τέλος ότι οι πληγέντες παραγωγοί μπορούν από 23 Απριλίου έως τις 6 Μαΐου να υποβάλουν τις δηλώσεις ζημιάς τους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συναντήθηκε την Δευτέρα 22 Απριλίου με τον εκτελεστικό διευθυντή του Frontex, Hans Leitens. Στο πλαίσιο της συνάντησής τους συζήτησαν το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στα σύνορα δεδομένων των γεωπολιτικών εξελίξεων, όπως και το πλαίσιο συνεργασίας που έχουν οι ελληνικές αρχές με τις δυνάμεις του οργανισμού στην περιοχή του Εύρου, πάντα με στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη φύλαξη
των συνόρων στο νότιο άκρο της Ευρώπης. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συναντήθηκε την Δευτέρα 22 Απριλίου με τον εκτελεστικό διευθυντή του Frontex, Hans Leitens. Στο πλαίσιο της συνάντησής τους, συζήτησαν το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στα σύνορα δεδομένων των γεωπολιτικών εξελίξεων, όπως και το πλαίσιο συνεργασίας που έχουν οι ελληνικές αρχές με τις δυνάμεις του οργανισμού στην περιοχή του Εύρου. Πάντα με στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων στο νότιο άκρο της Ευρώπης. Επιπλέον, συζήτησαν αναλυτικό για τις ειδικές δράσεις που αναπτύσσει η ελληνική αστυνομία τόσο για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών όσο και για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων. Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλιος, ανώτατη και ανώτερη αξιωματική της ελληνικής αστυνομίας, όπως και εκπρόσωποι του οργανισμού. Πρόταση για καθολική αποχή σε 63 δικηγορικούς συλλόγους της χώρας έκανε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κατά τη σημερινή της συνεδρία στην Αθήνα. Από την ερχόμενη Τρίτη, σήμερα δηλαδή 23 Απριλίου, μέχρι και τη Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου, καθώς αρκετοί δικηγόροι διαφωνούν με το νέο δικαστικό χάρτη. Ήδη δήλωσαν ότι θα απέχουν από τα καθήκοντά τους οι δικηγόροι της Αλεξανδρούπολης. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Πρόταση για καθολική αποχή σε 63 δικηγορικούς συλλόγους της χώρας έκανε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κατά την συνεδρίαση στην Αθήνα σήμερα Τρίτη 23 Απριλίου. Η αποχή θα είναι μέχρι και τη Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου, καθώς αρκετοί δικηγόροι διαφωνούν με το νέο δικαστικό χάρτη. Αναλυτικότερα, σε ανακοίνωση της η Ολομέλεια επαναλαμβάνει την πάγια θέση της για την διατήρηση όλων των πρωτοδικείων της χώρας ως έχουν σήμερα. Και εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στις προωθούμενες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των παράλληλων πρωτοδικείων, επισημένοντας ότι πέραν της υποβάθμισης των συγκεκριμένων δικαστικών σχηματισμών, σε συνδυασμό με τη λειτουργία των περιφερειακών πρωτοδικείων, δημιουργούνται μείζωνα προβλήματα στην διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης, ιδίως ως προς τη λειτουργία της εισαγγελικής αρχής και την άσκηση των ενδικών μέσων, και επισημαίνει ότι τα πρωτοδικεία Μεσολογγίου, Αιγείου, Αμαλιάδος, Γηθίου, Θηβών, Καλαβρίτων και Κυπαρισίας πρέπει να μείνουν ως έχουν. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της Ολομέλειας έχει ως εξής: η αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών και η ορθή και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά του κράτους δικαίου και βασική προτεραιότητα για το δικηγορικό σώμα. Η Ολομέλεια θεωρεί ότι η ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας μπορεί να συμβάλλει στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της επέκτασης της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, της κατάλληλης επιμόρφωσης των ειρηνοδικείων και της ύπαρξης των απαραίτητων υλικοτεχνικών υποδομών. Οι υπόλοιπες όμως προωθούμενες ρυθμίσεις ως προς την αναδιάταξη του νέου δικαστικού χάρτη δεν οδηγούν στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Χωρίς την προηγούμενη ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, χωρίς την δημιουργία των απαραίτητων υλικοτεχνικών υποδομών και χωρίς την πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού δικαστικών υπαλλήλων, δεν είναι δυνατόν να επιταχυνθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός και ο εξυγχρονισμός της δικαιοσύνης. Στον τομέα αυτό, η κυβέρνηση δεν έχει επιδείξει μηδαμινή πρόοδο. Είναι προφανές ότι υπό τους όρους που προωθείται η αναδιάταξη του δικαστικού χάρτη της χώρας, τη μόνη ανάγκη που ικανοποιεί είναι η συμμόρφωση της χώρας στις επιταγές του Ταμείου Ανάκαμψης για την εκταμείευση των σχετικών πόρων, οι οποίοι σημειωτέων δεν θα κατευθύνουν τις ανάγκες κάλυψης των ελλείψεων υλικοτεχνικής υποδομής της ελληνικής δικαιοσύνης. Η Ολομέλεια επαναλαμβάνει την πάγια θέση της για την διατήρηση όλων των πρωτοδικείων της χώρας ως έχουν σήμερα και εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στις προωθούμενες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των παράλληλων πρωτοδικείων, επισημένοντας ότι πέραν της υποβάθμισης των συγκεκριμένων δικαστικών σχηματισμών, σε συνδυασμό με τη λειτουργία των περιφερειακών πρωτοδικείων, δημιουργούνται μείζωνα προβλήματα στην διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης, ιδίως ως προς τη λειτουργία της εισαγγελικής αρχής και την άσκηση των ένδικων μέσων. Η Ολομέλεια εκφράζει επίσης την έντονη αντίθεσή της στην επιχειρούμενη διάσπαση των πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς με τη δημιουργία 6 περιφερειακών πρωτοδικείων στην Αττική, με αρμοδιότητα μονομελούς πρωτοδικείου στη θέση των καταργούμενων ειρηνοδικείων, γεγονός που δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες έως και αντικειμενική αδυναμία άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, ιδίως στους νέους δικηγόρους και στους δικηγόρους
που δεν έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης συνεργατών. Η επιχειρούμενη μεταρρύθμιση πραγματοποιείται υπό ακόμα χειρότερους όρους από την απόπειρα τριχοτόμησης του Πρωτοδικείου Αθηνών επί Υπουργείας Κοντώνη, αφενός μεν λόγω της περαιτέρω πολυδιάσπασης των Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιός, και αφετέρου καθώς τα δημιουργούμενα περιφερειακά πρωτοδικεία στερούνται των βασικών υποδομών και προσωπικού, αλλά κυρίως δεν έχει προωθηθεί η ψηφιακή δικαιοσύνη σε αυτά. Η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει τη συμπερίληψη του ηλίανθου και της ελαιοκάμβης στις καλλιέργειες που λαμβάνουν συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη, όπως τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, απαντώντας σε ερώτηση στη Βουλή που κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Η πρόταση για χορήγηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων γίνεται μέσα στο πλαίσιο των στόχων της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας δούμε περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει τη συμπερίληψη του ηλίανθου και της ελαιοκάμβης στις καλλιέργειες που λαμβάνουν συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη, τονίζει ο ΙΠΑΤ Λευτέρης Αυγενάκης, απαντώντας σε ερώτηση στη Βουλή που κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Η πρόταση για χορήγηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων γίνεται μέσα στο πλαίσιο των στόχων της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του θεσμικού πλαισίου που την ορίζει. Σημειώνεται ότι το στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027 της χώρας μας δεν υπάρχει πρόβλεψη συνδεδεμένης ενίσχυσης για τους ελαιούχους σπόρους και κατ' επέκταση του ηλίανθου και της ελαιοκάμβης. Όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο κατανομής και αγοράς, βιοντίζελ αρμόδιο είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο εκδίδει την πρόσκληση για τον καθορισμό των ποσοτήτων κατανομής στους δικαιούχους. Εν τω μεταξύ, η διεύνηση συστημάτων καλλιέργειας και προϊόντων φυτικής παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει επισημάνει ότι τα εγχωρίως καλλιεργούμενα ελαιούχα φυτά, ηλίανθος και ελαιοκάμβη θα μπορούσαν να πιστοποιηθούν ως χαμηλού κινδύνου, σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 2019/807 της Επιτροπής. Ως εκ τούτου θα εξαιρούνταν από την υποχρέωση μείωσης της συμβολής τους το 0% στην επίτευξη του στόχου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις μεταφορές και επίσης για τον υπολογισμό του Εθνικού Συνολικού Μεριδίου Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές το έτος 2030, σύμφωνα με την οδηγία Ready. Στο άρθρο 33 της οδηγίας Ρέντι αναφέρεται ότι η Επιτροπή το έτος 2027 θα υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τη μετά το 2030 περίοδο. Επομένως, μπορεί μέχρι τότε να λειτουργεί απρόσκοπτα η κατανομή βιοντίζελ και σε περίπτωση δυσμενέστερων εξελίξεων υπάρχει το απαραίτητο χρονικό διάστημα μέχρι το 2030 για την οποιοδήποτε σταδιακή εξέλιξη του τομέα των ενεργειακών καλλιεργειών. Πρωτόκολλο συνεργασίας για τον έλεγχο των τροφίμων μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχων Τροφίμων υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, και ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Αντώνης Ζαμπέλας. Το πρωτόκολλο συνεργασίας σηματοδοτεί την ανάπτυξη διαρκούς συνεργασίας για την υλοποίηση των προγραμμάτων επίσημου ελέγχου τροφίμων. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Πρωτόκολλο συνεργασίας για τον έλεγχο των τροφίμων μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων ΕΦΕΤ υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης και ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ κ. Αντώνης Ζαμπέλας. Το πρωτόκολλο συνεργασίας σηματοδοτεί την ανάπτυξη διαρκούς συνεργασίας για την υλοποίηση των προγραμμάτων επίσημου ελέγχου τροφίμων μεταξύ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του ΕΦΕΤ και των υπηρεσιών των περιφερειακών ενωτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με σκοπό την διασφάλιση υψηλού επίπεδου προστασίας της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών και έχει βασικούς στόχους την υλοποίηση του προγράμματος επίσημου ελέγχου τροφίμων για τα έτη 2024-2025, την διαχείριση πιθανών διατροφικών περιστατικών και κρίσεων ή άλλων έκτακτων περιστατικών, τη διερεύνηση καταγγελιών και αναφορών πολιτών, την υποστήριξη των επιθεωρήσεων που διενεργούν
ενεργούνται στη χώρα μας από ξένες αποστολές. Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για την προστασία των καταναλωτών. Τα επόμενα χρόνια οι εθνικοί στρατηγικοί στόχοι στον τομέα των τροφίμων διαμορφώνονται από την κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αγροδιατροφικό τομέα και καλούμαστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που θέτει νέα εποχή των υγειονομικών και επισητιστικών κρίσεων σε συνδυασμό με το μεγάλο στοίχημα της ανάπτυξης. Η σημερινή συμφωνία θέτει το πλαίσιο ενιαίου συντονισμού και ενδυνάμωσης της συνεργασίας των ελεγκτικών μηχανισμών για αποτελεσματικότερη άσκηση των επίσημων ελέγχων. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στο μακρύ κατάλογο των περιστατικών παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων που θανατώνουν ανυπολόγιστο αριθμό ζώων κάθε χρόνο στην ελληνική Ύπαιθρο. Αυτή τη φορά με ρεκόρ δηλητηριασμένων ζώων. Σε αυτήν την περίπτωση και για πολλωστή φορά, αντιμέτωπη με την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, ήρθε η πολύπαθη άγρια πανίδα του Εύρου, στην περιοχή μεταξύ Φερών και Αρδανίου, σε απόσταση λίγο μόνο χιλιόμετρων από το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκύμης Ζουφλίου και τη ζώνη ειδικής προστασίας του δικτύου Natura 2000, νότιο δασικό σύμπλεγμα Εύρου. Ας δούμε περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στο μακρύ κατάλογο των περιστατικών παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων που θανατώνουν ανυπολόγιστο αριθμό ζώων κάθε χρόνο στην ελληνική Ύπαιθρο. Αυτή τη φορά με ρεκόρ δηλητηριασμένων ζώων. Σε αυτήν την περίπτωση και για πολλωστή φορά, αντιμέτωπη με την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, ήρθε η πολύπαθη άγρια πανίδα του Εύρου. Στην περιοχή μεταξύ Φερών Αρδανίου, σε απόσταση λίγων μόνο χιλιόμετρων από το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκύμης Σουφλίου και τη ζώνη ειδικής προστασίας του δικτύου Natura 2000, νότιο δασικό σύμπλεγμα Εύρου, βρέθηκαν 47 νεκρά ζώα και ένας ασπροπάρης που γλίτωσε. Μέσα με τέλη Μαρτίου του 2024, επί 10 μέρες, έγινε μια τιτάνια προσπάθεια εντοπισμού και συλλογής κάθε δηλητηριασμένου ζώου μετά από πρωτοφανή κινητοποίηση τριών ειδικών μονάδων ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Μία της Εταιρείας Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης και δύο του ΟΦΗΠΕΚΑ, της Κεντρικής Μακεδονίας και Εθνικών Πάρκων Νέστου, Βιστονίδας και Ροδόπης. Παρόντων του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, στελεχών της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων, Δέλτα Εύρου και Δαδιάς και της Αντιδημαρχίας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σαρώθηκε από τους σκύλους μια περιοχή περίπου 5 χιλιόμετρων, πραγματοποιώντας διαδρομές συνολικού μήκους 120 χιλιόμετρων και εντοπίστηκαν 47 νεκρά ζώα, 18 καλαμόκυρκοι, 14 τσακάλια, 4 αλεπούδες, 3 γερακίνες, 2 σκύλοι, ένα νυχτόβιο αρπακτικό πουλί, 5 θηλαστικά που δεν μπορούσαν να ταυτοποιηθούν λόγω της προχωρημένης ύψης. Πρόκειται για τσακάλι ή αλεπού. Κατά την τελευταία μέρα των ερευνών στο πεδίο παρατηρήθηκε να διέρχεται από την περιοχή ένας ασπροπάρης, το μοφάγο είδος αυστηρά προστατευόμενο στη χώρα μας, ο οποίος πιθανά να έπεφτε επίσης θύμα δηλητηρίασης αν τα νεκρά ζώα δεν είχαν περισυλληγεί τις προηγούμενες ημέρες. Τα περισσότερα ζώα που βρέθηκαν ήταν σε προχωρημένη σύψη, ωστόσο μερικά από αυτά ήταν φρεσκότερα, γεγονός που υποδεικνύει ότι τα δηλητηριασμένα ζώα παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή και συνέχιζαν να αποτελούν εστία δηλητηρίασης για επόμενα ζώα. Το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη σε κοντινή απόσταση με το περιστατικό θανάτωσης 2 χρυσαετών, ενός καλαμόκυρκου και ενός τσακαλιού λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι χρονικά η παράνομη χρήση δολωμάτων σε αυτήν την περιοχή μάλλον συνέπεσε. Από τα παραπάνω περιστατικά, το μεν εντοπίστηκε λόγω πομπού που έφερε ο ένας χρυσαετός, ενώ το άλλο δεν εντοπίστηκε και εξελίχθηκε σε μαζική δηλητηρίαση. Τη διερεύνηση του περιστατικού ανέλαβε το αρμόδιο Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, το οποίο διενεργεί την ποινική προανάκριση σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Εύρου, η οποία απέστειλε τα δείγματα για τοξικολογικές αναλύσεις σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ύπαιθρο είναι δυστυχώς εκτεταμένη. Χαρακτηριστικό είναι ότι 2 μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση των ερευνών στις Φέρες, ένας μαυρογύπας εντοπίστηκε νεκρός
από δηλητηριασμένο δόλωμα στα ορεινά της Νέας Άντας στη Ροδόπη, λόγω πομπού που έφερε. Η τεράστια έκταση που έλαβε το περιστατικό των Φερών αποδεικνύει την ανάγκη για άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση που κάποιοι αντιληφθούν την ύπαρξη δηλητηριασμένου δολώματος ή ζώου για να αποφευχθεί αυτή η αλυσίδα δηλητηρίασης. Όπως αναφέρει η κυρία Ελισάβετ Κρέτ, χειρίστρια της Ειδικής Μονάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων της Εταιρείας Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης. Και συμπληρώνει ότι κέριο ρόλο παίζει η αποτελεσματική εφαρμογή της ΣΚΙΑ για τα μέτρα και διαδικασίες για τον έλεγχο της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων σε είδη της άγριας πανίδας, συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, καθώς και ενδυνάμωση της φύλαξης της υπαίθρου από τους αρμόδιους φορείς που τα τελευταία χρόνια λόγω υποστελέχωσης είναι ελλιπής. Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην περιφέρεια της Θράκης, εστιάζοντας κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές Εύρου και Ροδόπης. Βασική στόχη της είναι η προστασία της θρακικής φύσης, με έμφαση στα αρπακτικά πουλιά ως δείκτες καλής κατάστασης, της βιοποικιλότητας και διαφύλαξη των σημαντικών περιοχών τους, η τόνωση της οικονομίας της υπαίθρου και η μείωση της εγκατάλειψης, ειδικά από τους νέους. Πηξίδα των δράσεών της αποτελεί αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης. Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι παράνομη και διώκεται ποινικά, ενώ οι επιπτώσεις της στην άγρια ζωή είναι ανυπολόγιστες. Για την αντιμετώπιση της παράνομης αυτής δραστηριότητας στην Ήπεθρο, στην Ελλάδα λειτουργούν 12 ειδικές μονάδες ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, με τις δύο πρώτες να έχουν ξεκινήσει από το 2014 από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και το WWF Ελλάς, που λόγω της αποτελεσματικής λειτουργίας τους άνοιξαν το δρόμο για τη δημιουργία και άλλων ΕΜΑΔ. Σήμερα λειτουργούν μία ΕΜΑΔ στη Θράκη από την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, 7 ΕΜΑΔ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σε Όλυμπο, σε Κεντρική Μακεδονία, σε Βόρεια Πίνδο, σε Θεσσαλία, σε Νότια Πελοπόννησο, σε Δυτική Στερεά Ελλάδα από τον ΟΦΗΠΕΚΑ. Μία ΕΜΑΔ στη Δυτική Μακεδονία από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. 3 ΕΜΑΔ σε Κρήτη και Ρόδο από την πρώτη Κυνηγητική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου. Αν εντοπίσεις δηλητηριασμένα δολώματα στην Ήπεθρο ή κάποιο νεκρό ζώο, είναι πολύ σημαντικό να μην τα αγγίξεις ή τα μετακινήσεις, καθώς το δηλητήριο είναι επικίνδυνο για την υγεία. Ενώ επιπλέον το νεκρό ζώο μπορεί να είναι και φορέας κάποιες ασθένειας. Πρέπει αμέσως να τηλεφωνήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες, κατά τόπους δασαρχείο ή δασονομείο, αστυνομία, διεύθυνση κτηνιατρικής, κτηνιατρικό κέντρο ή αγροτικό κτηνιατρίο, μονάδα διαχείρισης εθνικών πάρκων. Να προσέλθουν στο σημείο, να συλλέξουν τις φόλες ή τα δηλητηριασμένα ζώα και να διεξάγουν την επιτόπια έρευνα. Επίσης, μπορείς να τηλεφωνήσεις στην Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, που θα ειδοποιήσει με τη σειρά της τους αρμόδιους φορείς και θα έρθει στο σημείο με τον εκπαιδευμένο σκύλο νυχνευτή και την χειρίστριά του, να ψάξουν για τυχόν άλλες φόλες ή νεκρά ζώα και να καθαρίσουν την περιοχή ώστε να σωθούν άλλα ζώα, η κόσιτα ή άγρια. Από κάτι τόσο μικρό μπορεί να προκληθεί ένα τόσο μεγάλο κακό. Από τη στιγμή που ένα δηλητηριασμένο δόλωμα τοποθετείται στη φύση, ξεκινά μια αλυσίδα θανάτου που δεν κάνει διακρίσεις. Άγρια πουλιά, μεγάλα και μικρά θηλαστικά, αλλά και ζώα εργασίας ή κατοικίδια, πέφτουν συχνά θύματα. Η χρήση και διασπορά δηλητηριασμένων δολωμάτων στη φύση είναι έγκλημα, με μεγάλες επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Μεταξύ των ανυποψίαστων ζώων που μπορεί να καταναλώσουν το δηλητηριασμένο δόλωμα είναι αρκούδες, αλεπούδες και λύκοι, καθώς και απειλούμενα με εξαφάνιση είδη. Η παράνομη αυτή πρακτική είναι ιδιαίτερα επιζήμια για όλα τα πτωματοφάγα ζώα, αλλά ειδικά για τους γήπες. Αν και δεν αποτελούν άμεσο στόχο των δηλητηριασμένων δολωμάτων, ο μαυρόγυπας, ο γυπαϊτός, ο ασπροπάρης και το όρνιο καταλήγουν και αυτοί θύματα της παράνομης αυτής πρακτικής. Αυτά τα είδη τρέφονται αποκλειστικά με νεκρά ζώα και έτσι μπορούν εύκολα να καταναλώσουν ένα τέτοιο δόλωμα, ενώ είναι πιθανό να μεταφέρουν μέρος του δολώματος ή του δηλητηριασμένου ζώου στη φωλιά τους, με αποτέλεσμα να δηλητηριαστούν και οι νεοσοί τους. Εκτός από τη μεγάλη ζημιά που προκαλούν στην άγρια ζωή, τα δηλητηριασμένα δολώματα έχουν καταστροφικές συνέπειες και για κατοικίδια και αδέσποτα ζώα, ενώ τα πιο συχνά θύματα των δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ήπεθρο είναι οι ποιμενικοί σκύλοι και τα κυνηγόσκυλα. Οι δράστες
θέτουν τον εαυτό τους, τις οικογένειές τους και τους συντοπίτες τους σε μεγάλο κίνδυνο, καθώς οι ουσίες που χρησιμοποιούνται είναι πολύ τοξικές. Οι ουσίες αυτές είναι συνήθως φυτοφάρμακα, κυρίως απαγορευμένα, ενώ αρκεί μία μικρή ποσότητα για να προκαλέσει πολλούς θανάτους. Λίγα γραμμάρια ισχυρού φυτοφαρμάκου μπορούν να σκοτώσουν δεκάδες ανθρώπους, εκατοντάδες αλεπούδες ή χιλιάδες γεράκια. Τα δηλητηριασμένα δολώματα απειλούν σοβαρά και τη δημόσια υγεία. Δεν αποκλείεται να βρεθούν από κάποιο περαστικό ή ακόμα και από κάποιο μικρό παιδί που θα διατρέξει σοβαρό κίνδυνο αν κατά λάθος εκτεθεί σε αυτές τις τοξικές ουσίες. Αν και σπάνιο φαινόμενο, εάν οι ουσίες αυτές περάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα, είτε απευθείας από το δόλωμα, είτε από κάποιο δηλητηριασμένο ζώο που μπορεί να πέσει στο νερό, η υγεία των κατοίκων στις γύρω περιοχές θα κινδυνεύσει σοβαρά. Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων δεν είναι ποτέ η λύση. Είναι ένα σοβαρότατο περιβαλλοντικό έγκλημα που έχει μόνο αρνητικές επιπτώσεις για τη βιοποικιλότητα, το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Υπάρχουν πολλές άλλες ασφαλείς και νόμιμες μέθοδοι που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων μεταξύ άγριας πανίδας και ανθρώπων. Μέτρα και εργαλεία πρόληψης, όπως η χρήση επιμενικών σκύλων και οι ηλεκτρικές περιφράξεις, μπορούν να μετριάσουν ή να μηδενίσουν τις ζημιές στην κτηνοτροφική και την αγροτική παραγωγή. Παράλληλα, ο σαφής διαχωρισμός των χρήσεων γης ανά περιοχή μπορεί να αποτρέψει σε μεγάλο βαθμό τις συγκρούσεις μεταξύ των χρηστών γης. Οι αρμόδιοι φορείς για την επιβολή του νόμου διαδραματίζουν με τη σειρά τους μεγάλο ρόλο στην αποτροπή της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων και φυσικά στη δίωξη και την τιμωρία των δραστών. Η χρήση ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων για την ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων και η συχνή περιπολία και επιτήρηση των περιοχών της υπαίθρου, όπου η εμφάνισή τους είναι συχνό φαινόμενο, λειτουργούν αποτρεπτικά για τους δράστες. Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων τιμωρείται από τον νόμο με ποινή φυλάκισης έως και 10 έτη και χρηματικό πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ. Σε περίπτωση που βρείτε ένα δηλητηριασμένο δόλωμα ή ζώο στην Ήπεθρο, καλέστε άμεσα τη δασική υπηρεσία στο 1591, την αστυνομία ή την τοπική μονάδα διαχείρισης του ΟΦΗΠΕΚΑ. Δώστε όσα περισσότερα στοιχεία μπορείτε σχετικά με την ακριβή τοποθεσία του περιστατικού. Αν το δηλητηριασμένο ζώο είναι ακόμα ζωντανό, επικοινωνήστε άμεσα με το πλησιέστερο σε εσάς κέντρο περίθαλψης άγριων ζώων για περαιτέρω καθοδήγηση. Και προσοχή, δεν πλησιάζετε και δεν αγγίζετε τίποτα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το antipoison.neca.gov.gr ή την ιστοσελίδα του ΟΦΗΠΕΚΑ. Το αντίδοτο είναι στο χέρι μας. Στο σημείο αυτό θα δούμε τα εφημερεύοντα και διανεκταρεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομωτινής. Ας ρίξουμε μια ματιά και στην πρόγνωση του καιρού για αύριο.
Αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.